Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το μέτρο με το κλείσιμο των μπαρ, εστιατορίων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Το μέτρο αφορά και το νησί μας, ενώ θα ισχύσει έως και τις 23 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ η απαγόρευση δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές ή και οριζόντια, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Εξελίξεις οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις στον χώρο της εστίασης και διασκέδασης, με τους επιχειρηματίες να δηλώνουν ότι ξεκινά και αντίστροφη μέτρηση των λουκέτων στα καταστήματά τους. Εννοείται ότι τα λουκέτα είναι το επόμενο στάδιο από ό,τι βλέπουμε με τους επιχειρηματίες, μετά από τα τελευταία μέτρα τα οποία είναι εξουθενωτικά, τα οποία την πληρώνουν κάποιοι για κάποιους, αυτό έχω να πω. Βλέπουμε ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα που λέμε κοινώς, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, δεν ξέρουν τι μελγενέστε την άλλη μέρα. Περιμένουν με αγωνία τι θα πει η κυβέρνηση ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης στα οικονομικά για να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να κρατηθούν όσο μπορούν τουλάχιστον. Μαζικό κλείσιμο των επιχειρήσεων, μαζικές απολύσεις, τα πράγματα είναι απλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγαίνει και να δισκεδάσει μέχρι τις 12 η ώρα. Τα μπαρ άνοιγαν 12 η ώρα, όχι να κλείνουν 12. Αυτά δεν ξέρω πού τα έχουν δει, σε ποιες περιοχές της Ελλάδος. Άλλη απορία είναι ότι δεν γίνεται να κλείνουν μεμονωμένες κάποιες περιοχές, ενώ στο αστικό κέντρο στην Αθήνα να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Υπάρχει ένας παραλογισμός, η κατάσταση είναι εκτός ορίων. Θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει ένας μεγάλος ξεσηκωμός από όλες τις επιχειρηματίες. Υπάρχει ένα βρασμός. Το πλήγμα είναι τεράστιο και στον χώρο διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή, ζητώντας οικονομική στήριξη από το κράτος. Ήδη καταγράφεται καταιγίδα κυρώσεων γάμων, όπως δήλωσε ο επιχειρηματίας Θοδωρής Καλαθάκης. Οπότε αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον για το κομμάτι το δικό μας, της διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων, είναι η απόλυτη καταστροφή. Είχαμε χάσει το 95% του έργου μας, τώρα έχουμε χάσει το 100%. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τους εργαζόμενους, τι σημαίνει για την επιχειρηματικότητα στο συγκεκριμένο κλάδο. Πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοί μου, μαζί με αυτούς και εγώ, δεν ξέρω ποιοι από εμάς θα αντέξουμε όλη αυτή την καταστροφική και τις συνέπειες του κορονοϊού. Βεβαίως και ναι, θα συμφωνήσω ότι προέχει η υγεία, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, να χρηματοδοτηθούν, να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξουν. Ας φροντίσει η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε εμάς, αλλά και απέναντι στην κοινωνία όσο αφορά την υγεία μας. Γιατί από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο πέρασαν αρκετοί μήνες και η μη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν δικαιολογείται. Μην προσπαθούμε λοιπόν για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται να δημιουργήσουμε ξυλαστήρια θύματα. Η εστίαση αυτό το ρόλο δεν θα τον παίξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μένουμε ανοιχτοί από τη στιγμή που δεν θα μας στηρίξουν οικονομικά, από τη στιγμή που θα υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί των αποστάσεων, των μέτρων, των υγειονομικών κανόνων που πρέπει να επιβάλλονται, γιατί είναι καλό για τη δημόσια υγεία, αλλά τα ωράρια και όλα τα υπόλοιπα, οι γάμοι και γενικότερα αυτά που μας προβληματίζουν, δεν γίνεται να τα αντιμετωπίσουμε έτσι από μόνοι μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση πανελλαδικά, έτσι ώστε να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, να βρούμε μια χρυσή τομή σε όλο αυτό, να δούμε πώς μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας χωρίς να κλείσουν. Λουκέτα και απολύσεις προσωπικού διαβλέπουν επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι το επίμαχο μέτρο θα επεκταθεί για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.